Θέλαμε να πούμε, εκτός από τα συλληπιτήριά μας, την οδύνη και την οργή μας, ότι η παρουσία μας εδώ πέρα, σωματείων, εργαζομένων, από διάφορους κλάδους, όπως υπόθηκε και πριν, από τα τρόφιμα, το τύπο χάρτου, συναδέλφου σας, η χημική βιομηχανία, το δημόσιο και άλλους κλάδους, έχει να κάνει με το ότι νιώθουμε και είμαστε δικό σας κομμάτι. Θέλουμε να εκφράσουμε μαζί σας την οργή μας και την αγανάκτησή μας και για το συγκεκριμένο εργοδοτικό έγκλημα, αλλά και για τα επαναλαμβανόμενα εργατικά ατυχήματα σε χώρους δουλειάς που στοιχίζουν τη ζωή συναδέλφων μας. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε με το γεγονός ότι σήμερα το 2024 συνάδελφοί μας, σοριδών, δεν γυρνάνε στο σπίτι τους ζωντανοί και πολλοί από αυτούς σόι και αυλαβείς, καθώς υπάρχουν και ατυχήματα και με άλλες συνέπειες στη ζωή τη δικιά μας και των συναδέλφων μας. Όμως για όλο αυτό εκτιμάμε ότι υπάρχει αιτία. Καταρχήν δεν ευθύνεται η κακιά η ώρα και η κακιά στιγμή, διότι όπως τα γνωρίζετε και ίσως να έχετε ακούσει κι εσείς, πολλές φορές, αν όχι σχεδόν πάντα, ύστερα από ένα τέτοιο εργοδοτικό έγκλημα, η προσπάθεια που γίνεται είναι να ρηχθεί η ευθύνη στον εργαζόμενο ή στο ότι ήταν μια κακιά στιγμή που συνέβη. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε ότι επαναλαμβανόμενα, όπως και σε αυτήν εδώ πέρα την εταιρεία, μετράμε συνεχώς τέτοιες κακές στιγμές. Θεωρούμε ότι αλλού βρίσκεται η ευθύνη και η κύρια έχει να κάνει με το κυνήγι του κέρδους, συνάδελφοι, που έχει ονοματεπώνυμο, εξηγείται δηλαδή, δεν είναι μονάχα ένας τίτλος. Καταρχήν έχει να κάνει με το κάνε γρήγορα να βρει δουλειά, να βγει δουλειά. Με την πίεση, την εντατικοποίηση, με την υπεροριακή εργασία πολλές φορές, που συμβάλλει στο να καταπονείται ο οργανισμός, θεωρούμε ότι μία από τις βασικές αιτίες έχει να κάνει με το ότι λογαριάζονται ως κόστος τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Κομμάτι αυτού του κόστους είναι και η συντήρηση μηχανημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν λίγες μέρες σπαστήρασε πάνω στις ανεμογεννήτριες στη Βέρεια, κατάπιε ζωντανό ένα συνάδελφό μας. Δεν είναι επίσης τυχαίο, ούτε κακιά στιγμή, το ανεβατόρι που στα 10 μέτρα έσπασε η πύρη του, ένα ανεβατόρι παμπάλαιο, με αποτέλεσμα να φύγει στην άουσα από τα 10 μέτρα ο συνάδελφος και να χάσει τη ζωή του. Αυτά όλα επιβεβαιώνουν ότι τελικά θεωρούν ως κόστος τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας και συντήρηση των μηχανημάτων, με αποτέλεσμα να παίζουμε εμείς την ζωή μας κορώνα γράμματα. Παράλληλα υπάρχουν και ένα κάρο άλλα ζητήματα, όπως ο εξοπλισμός του Τμήματος Τεχνικής Επιθεώρησης και εδώ πέρα και παντού και στην Κεντρική Μακεδονία και πανελλαδικά, όπου είναι προστελεχωμένα, χωρίς μέσα. Μονάχα που θέλουμε να σας πούμε ότι η τύχη βρίσκεται στα δικά μας τα χέρια, συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν να λογαριάσει τις ζωές μας. Πρώτα απ' όλα, εμείς πρέπει να επιβάλλουμε το δίκαιο μας. Αυτό προϋποθέτει θάρρος, οργάνωση, σωματείο, που είναι εδώ πέρα δίπλα σας, το σωματείο τύπου χάρτου, ενότητα και αποφασιστικότητα. Τα θερμά μας συλληπιτήρια για τον νεκρό σας. Βέβαια όλα αυτά τα ατυχήματα που συμβαίνουν και πέρσι και φέτος και γενικά σε όλη την Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Έχουν τους λόγους τους. Έχουν τους λόγους τους τη μην λήψη μέτρων ασφαλείας για τη ζωή μας. Ερχόμαστε να δουλέψουμε και δεν ξέρουμε αν θα φύγουμε σε ένα κομμάτι. Σας καλούμε να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας.